Και στην αεροπορική βάση Λαρίσης, παρουσία του αρχηγού της αεροπορίας κυρίου Μαργαρίτη και των μελών της Ενλάβια Αμερικανικής Αεροπορικής Αποστολής, έγιναν η τελετή της παραδόσεως των νέων αεριοθουμένων που εδόθησαν από τα ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τα αεριοθούμενα αυτά είναι αναγνωρίσεως και διώξεως τύπου 84 φι. Μετά τον αγιασμό, ομίλησε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Πτέραρχος Μαργαρίτης. Μετά την τελετή της παραδόσεως, τα ελληνικά πληρώματα των νέων αεριοθουμένων προέβησαν εις θεαματικές επιδείξεις που περιέλαμβαναν και την επικίνδυνον άσκηση ομαδικής διαλεύσεως και διασπάσεως του ήχου. Ερευνητικά αεριοθούμενα τύπου TAF-33 και αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων παρεδόθησαν στην Ελλάδα υπό του Καναδά εις το πλαίσιο του καναδικού προγράμματος αμοιβαίας βοηθείας. Εις την τελετή της αλλαγής των πληρωμάτων παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Κούντουρος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κ. Μαργαρίτης και ανώτατοι αξιωματικοί της αεροπορίας. Στην αεροπορική βάση της Ελευσίνος έγινε η τελετή της παραλαβής των νέων αεριοθουμένων σκαφών, τα οποία παρεχωρήθησαν υπό των Ηνωμένων Πολιτειών προς ενίσχυση του αεροπορικού δυναμικού της χώρας μας. Μετά το πέρας της τελετής, εγένετο αεροπορική επίδειξη των νέων σκαφών, κατά την διάρκεια της οποίας και εις ύψος 10.000 μέτρων, τα νέα αεροπλάνα διέσπασαν το φράγμα του ήχου. Ενθουσιασμόν προεκάλεσεν η απόκτηση υπό της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας των νέων σκαφών τύπου Phantom, δια των οποίων ενισχύεται τεραστίως η μαχητική ευρωστία του έθνους. Η ένταξη του νέου αποκτήματος της πολεμικής μας αεροπορίας των αεροσκαφών Phantom εις την ενεργών υπηρεσία εγένετο εν επισήμω τελετή εις την 117 πτέρυγα μάχης, εις την οποία παρέστησαν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Μπονάνος, ο διοικητής των αεροπορικών δυνάμεων Νοτιού Ευρώπης, Αμερικανός αντιπτέραρχος Wilson, ο αρχηγός της Ελλάδη Αμερικανικής Αποστολής, υποστράτηγος Ράιντερ, αντιπροσωπεία των ενόπλων δυνάμεων και τοπική αρχή. Ο αρχηγός της αεροπορίας, αντιπτέραρχος Παπα-Νικολάου, ομιλών κατά την τελετή, υπεγράμμισε ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία, χάρη στη στεράν τεχνική υποδομή της, είναι εις θέση να αφομοιώνει τας πλέον συγχρόνους τεχνολογικάς και επιχειρησιακάς εξελίξεις και ότι αυτή αναλαμβάνει ήδη νέαν προσπάθειαν δικαιώσεως των προσδοκιών του ελληνικού λαού, τις οποίες το βάρος θέλουν επομιστεί δεδοκιμασμένης αξίας θεματοφύλακες των ιστορικών του παραδόσεων. Τα νέα αεροσκάφη Phantom, πλαισιούμενα και υπό άλλων μαχητικών αεροσκαφών, επραγματοποίησαν θεαματική επίδειξη, η οποία διεξαρτήσα με απόρριτον επιτυχία, εντυπωσίασε και απέδειξε την ταχυτέτητα αξιοποίηση υπό των Ελλήνων χειριστών του τελειωτάτου αυτού οπλικού συστήματος, ως και την δεξιοτεχνία και την αρίστη επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων αεροπόρων. Ο
Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Σαβέροφ επεθεώρησε την πτέρυγα μάχη των αεροσκαφών Phantom και συνεχάρη τα πληρώματα που έλαβαν μέρος στην πρόσφατη επίδειξη των αεροσκαφών αυτών κατά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο κ. Υπουργός, μιλώντας στους αξιωματικούς της πτέρυγος μάχης, είπε ότι η επίσκεψή του είχε σκοπό να αποδώσει τιμή στους φορείς αυτής της θαυμάσιας μαχητικής δυνάμεως, που είναι μία από τις ισχυρότερες μονάδες αμήνης της χώρας. Εθεώρησε, είπε ο κ. Σαβέροφ, ότι έπρεπε προς τους φορείς αυτής, ο πολιτικός προϊστάμενος των ενόπλων δυνάμεων, να αποδώσει επιτόπου φόρων τιμής και να τους εκφράσει την ευαρέσκεια της κυβερνήσεως, εν ονόματι του ελληνικού λαού, για το επιτελούμενο έργο κατά τα κρισίμους αυτάς ώρας για το έθνος. Στην αεροπορική βάση της Τανάγρασης έγινε η τελετή της εντάξεως στη δύναμη της ελληνικής πολεμικής μας αεροπορίας των νέων αεροσκαφών τύπου Mirage F1 που προμηθεύτηκε τελευταία η Ελλάς από την Γαλλία. Στην τελετή της εντάξεως, στην οποία παρέστησαν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, δόθηκε η ευκαιρία να τονιστεί όχι μόνο η αποτελεσματικότητα του νέου αυτού όπλου, αλλά και η ετοιμότητα και η πίστη στην αποστολή των ενόπλων δυνάμεων στα καθαρό στρατιωτικά τους καθήκοντα, που είναι η προστασία του ελληνικού εθνικού χώρου από οποιαδήποτε έξωθεν απειλή. Τα νέα αυτά αεροσκάφη, που ενισχύουν σημαντικά την επιχειρησιακή δραστηριότητα της πολεμικής μας αεροπορίας και κατά συνέπεια ενισχύουν την άμυνα της χώρας, είναι μαχητικά μονοθέσια ή υπερηχητικά, αναπτύσσουν ταχύτητα δύο φορές και περισσότερο, μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου, ενώ διαθέτουν ένα τελειότατο οπλικό σύστημα. Στην διάρκεια της εναερίου επιδείξεως, στην οποία έλαβαν μέρος αεροσκάφη Mirage F-102 και F-104 και Phantom, δόθηκε η ευκαιρία στους παρισταμένους να θαυμάσουν όχι μόνο τα τεχνικά πλεονεκτήματα των νέων αεροσκαφών, αλλά και αυτό είναι το σπουδαιότερο, την ικανότητα και την επιστημονική κατάρτιση των πληρωμάτων. Ο φιλιρηνικός λαός μας δεν επιθυμεί να επιτεθεί εναντίον ουδενός. Τα νέα τέλεια και φοβερά όπλα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επιθετικώς. Θα χρησιμοποιηθούν όμως εναντίον ιουδήποτε θα έρθει για την αξιοπρέπειά μας, την τιμή και την ακεραιότητά μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Σαβέροφ κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Σούδας και κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η ένταξη στην δύναμη της ελληνικής αεροπορίας των αμερικανικής προελεύσεως και κατασκευής αεροσκαφών Α7, H Corsair και G130. Τα αεροσκάφη Corsair αποτελούν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό οπλικό σύστημα, είναι βομβαρδιστικά και έχουν μεγάλη ακτίνα ενεργείας. Τα G130 είναι μεταγωγικά και κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των τακτικών μεταφορών. Μετά την τελετή της εντάξεως, τα νέα αεροσκάφη πραγματοποίησαν θεαματική επίδειξη που απέδειξε τις εκπληκτικές δυνατότητες των αεροπλάνων αυτών, τόσο των βομβαρδιστικών όσο και των μεταγωγικών. Η προμήθεια των νέων αυτών αεροσκαφών έγινε στα πλαίσια του προγράμματος εξυγχρονισμού των αεροπορικών μας δυνάμεων, το οποίο εκτελείται με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Σαράντα νέα εκπαιδευτικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου TAF-2Ε εντάχθηκαν στη δύναμη της πολεμικής μας αεροπορίας. Τα νέα σύγχρονα αεροσκάφη έχουν διπλή χρησιμότητα. Την προχωρημένη επιχειρησιακή εκπαίδευση των Ικάρων, καθώς και την εκτέλεση πολεμικών αποστολών. Έτσι αυξάνεται κατά ένα σημαντικό βαθμό και η δύναμη κρούσεως της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Στην τελετή της εντάξεως των νέων αεριοθυμένων που έγινε στην αεροπορική βάση Καλαμάτας, παρέστησαν ο Υπουργός Αμήνης, ο Αρχηγός ΓΕΕΦΑ και άλλοι επίσημοι. Μετά την τελετή πραγματοποιήθηκε επίδειξη στην οποία έλαβαν μέρος σχηματισμοί αεροσκαφών TAF-37, TAF-33 και TAF-2Ε.